Καλή σας μέρα, κύριε Ρουφιανή. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ένα παρτάκι, τίποτα. Κανένα. Πάρτι, τίποτα, όχι. Τώρα και η ηλικία σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτή τη συγκέντρωση που κάνατε, το ΠΑΜΕ δηλαδή, που έκανε στο Σύνταγμα. Ναι. Σε πείραξε. Εμένα. Όχι, εσένα πείραξε. Πολλοί είπαν ότι δεν έπρεπε να την κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι ένα κόμμα, εντάξει, μπορεί να έχει τις απόψεις του και να μην συμφωνεί κάποιος, αλλά έχει υπάρχει μια σοβαρότητα. Να μην και ήταν έτσι όπως ήταν και παρατεταγμένο. Τώρα δεν ήταν ένα θέαμα, ισχυρίζονται πολλοί, λέω. Ευχάριστο. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση. Έγινε μια συγκλονιστική, θα έλεγα, συμβολική συγκέντρωση για να τιμηθεί η μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς και ταυτόχρονα να μεταδοθεί ένα μήνυμα ότι τα σπασμένα και αυτής της κρίσης δεν θα τα πληρώσουν οι συνήθως ύποπτοι, οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του λαού μας. Απ' την άλλη, τα πολλά που ακούσαμε, πέρα από τα θετικά σχόλια, τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα, πολλά και πολύ έξω και πέρα από τον χώρο τον οποίο συσπηρώνει το πανεργατικό μέτωπο με τα συνδικάτα και στα οποία φυσικά παίζουν ρόλο πρώτο οι κομμουνιστές, ήταν και από διάφορους οι οποίοι... Παλιότερα είχε κατέβει σε εκλογές ως ΠΑΜΕ που ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι, δεν κατέβηκε, δεν κατεβαίνει το... Παλιά, λέω τώρα. Εννοείται με άλλο το ακρονίμιο ΠΑΜΕ. Το ακρονίμιο ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ αυτό. Το πανεργατικό μέτωπο πάντως είναι μια μεγάλη συσπήρωση συνδικάτων εργατικών κέντρων ομοσπονδιών. Συμπορεύονται, συνεργάζονται μαζί του και άλλα σωματεία που δεν ανήκουν στη δύναμή του και είναι ο σημερινός μόνος πόλος αντίδρασης, αντίστασης, αντεπίθεσης των εργαζομένων. Δεν γίνει Γενική Σύμβαση Πρωτεία Εργατών Ελλάδος. Τώρα η ηγεσία της ΓΕΣΕ έχει πάρει τη θέση της στα αζήτητα κυριολεκτικά, πέρα από τους γνωστούς τραγέλαφους των συνεδρίων με τις νοθείες, πέρα από το ρόλο που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι είναι πλήρως αναξιόπιστη και ανίκανη κυριολεκτικά να οργανώσει το παραμικρό. Πώς παραμένει τόσα χρόνια εκεί, αλόβητε. Στο κτίριο, στο νεοκλασικό. Νομίζω, κύριε Βερίκη, γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν οι συσχετισμοί, πώς λειτουργούν και πώς διαμορφώνονται οι όροι νοθείας, αλλά και οι όροι χειραγώγησης. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι, επειδή είμαστε στην επόμενη μέρα της αποκλιμάκωσης των μέτρων, να γενικευτεί ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις συνέπειες οι οποίες πλέον είναι ζωντανές και με τις οποίες ζει η πλειοψηφία του λαού μας. Και δεν μπορεί ο λαός να πληρώσει τα σπασμένα. Όμως και ξέρετε, σήμερα υπάρχει ένας κανόνας, μισκούρετε μισό λεπτό και βεβαίως θα συνεχίσετε. Εσύ υπάρχει ένας κανόνας όμως, ξέρετε, ότι αν δεν υπάρχει επιχείρηση, δεν υπάρχει και εργαζόμενος. Εκτός αν θέλετε να υπάρχουν μόνο κρατικές επιχειρήσεις. Ακούστε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα της αποκλιμάκωσης. Υπάρχουν όχι, απλά. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό εξαρτάται η συζήτηση. Βεβαίως. Ας δούμε λοιπόν το πόσο τη εκατό των δισεκατομμυρίων που δόθηκαν αυτή την περίοδο και των άλλων που θα δοθούν το επόμενο διάστημα πάνε στους εργαζόμενους και πόσα πάνε για να στηριχτεί η κλονισμένη κερδοφορία κάθε κλάδου και κάθε τάξης κεφαλαιοκρατών. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα είναι μια μέρα κινητοποίησης ξανά στο Σύνταγμα. Τα συνδικάτα στον χώρο του πολιτισμού μεταδίδουν ένα μήνυμα. Δεν σωπαίνουν, αγωνίζονται για να ζήσει αυτός ο κόσμος. Και αν θέλετε, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για τις συνέπειες που πληρώνουν οι εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, είναι κρίσιμο να μπει στο κάδρο και οι συνέπειες που πληρώνουν οι άνθρωποι στο χώρο του πολιτισμού. Ναι. Αυτό υπηρετεί και η πρόταση νόμου που κατέθεσε χθες το ΚΚΕ, ώστε αλλά οι καλές προθέσεις... Αλλά αυτές οι συγκεντρώσεις, όταν ας πούμε... εμείς είπαμε προημερών για τον Σόιμπλε αυτή την ανοησία που είπε ο Γερμανός πρόεδρος της Βουλής, ότι δηλαδή πάνω απ' όλα είναι η οικονομία και μετά είναι η υγεία, οι ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει. Εμείς πρέπει να προτάξουμε τις ανθρώπινες ζωές, γιατί είμαστε άλλο κράτος, άλλη χώρα, με άλλη κουλτούρα, με άλλη λογική για τον άνθρωπο και άλλα συναισθήματα. Κατά συνέπεια, όταν τους μαζεύουμε σε μια πλατεία και να γίνεται χαμός, δεν είναι καλό πράγμα, ξέρετε, γιατί στην Ισπανία όλο αυτό που πληρώσαν οι Ισπανοί σε επίπεδο υγείας, μιλάω, το πληρώσαν από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ξέρετε.
οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όσον αφορά την πολιτική του δράση όχι μόνο δεν υποτιμούν αλλά παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες στήρησης των κανόνων ασφαλείας της ατομικής συγγενής. Εξάλλου αν θέλετε γι' αυτό κατακρίθηκε και το ΠΑΜΕ, κάποιοι μίλησαν και για μιλιταρισμούς, θυμήθηκαν Βόρειες Κορέες, ακριβώς επειδή τηρούσε τις αποστάσεις, ακριβώς επειδή είχαν όλοι γάντια και μάσκες. Εγώ δεν σας είπα τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Μιλάω όμως για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που και σήμερα θα τηρηθούν. Και έχουν την ευθύνη τα συνδικάτα, ειδικά τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο πανεργατικό μέτωπο, να τηρούν αυτούς τους κανόνες ασφαλείας. Γι' αυτό και θα ήθελα να κάνω άλλη μια επισήμανση. Γι' αυτό και στο χώρο της εκπαίδευσης, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που στηρίζονται στο ΠΑΜΕ δεν δίνουν τη μάχη για το αν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, αλλά με τι όρους θα λειτουργήσουν τα σχολεία, με το αν θα τηρηθούν όλοι αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι από τη μια πρέπει να εξασφαλίσουν την υγεία μαθητών εκπαιδευτικών, την ανησυχία των γονιών, και από την άλλη θα πρέπει να αποκαταστήσουν και την εκπαιδευτική λειτουργία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι υπέρ της τηλεκπαίδευσης. Αυτή την περίοδο των 2 μηνών που τα σχολεία ήταν κλειστά, εμείς όχι μόνο είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια μορφή σχέσης με την εκπαίδευση των μαθητών, αλλά προτάξαμε και τους όρους για να γίνει αυτό, γι' αυτό και ζητήσαμε να δοθούν τα εργαλεία σε όλους τους μαθητές, κάτι που η κυβέρνηση ένα μήνα μετά το δέχτηκε με μπρος πίσω. Το δέχτηκε πάντως. Με μπρος πίσω, με μπρος πίσω και χωρίς. Δεν είχε μιλήσει για μπρος πίσω. Και χωρίς να πάρει τα μέτρα, και χωρίς να πάρει τα μέτρα όμως για να εξασφαλιστεί αυτή η τηλεκπαίδευση. Και ο Λένιν τα είχε πει. Τα μπρος πίσω. Πάντα υπάρχουν στις κοινωνίες μπρος πίσω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε. Η κατεύθυνση του πού βαδίζουμε. Και εκεί διαφωνούμε. Ναι, γιατί, εντάξει, φυσικά διαφωνείτε, αφού είστε κομμουνιστές και άλλοι δεν είναι. Φυσικά έχετε διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να διαρθρωθεί. Σήμερα βαδίζουμε. Βαδίζουμε στη διαχείριση μιας καινούργιας κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Μάλιστα. Με στόχο να πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι. Ναι. Ξέρετε όμως αυτό τελικά είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι αλλιώς. Η πανδημία είναι παγκόσμια, γι' αυτό και είναι και πανδημία. Η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί, το ξέρετε. Το αυτό. Με τι, βεβαίως, αλλά δεν θα. Νομίζω ότι δεν θα κατεβάσουμε τα χέρια κάτω, δεν όχι, θα κλείσουμε δεν λέω τα αυτό, στόματα. Δεν λέω αυτό, λέω ότι υπάρχει αυτό, ας πούμε. Υπάρχουν αυτό και άλλα πολλά. Άρα, υπάρχει, ναι. Υπάρχει δηλαδή η βιτρίνα αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και τα εκατοντάδες θύματα τα οποία θάβονται σε ομαδικούς τάφους στον 21ο αιώνα. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Μάλιστα. Αλλά επειδή πρέπει να κατανοηθεί ανάγκη, η ανάγκη της ανατροπής... Για να κατανοηθεί η ανάγκη της ανατροπής, σήμερα. Κύριε Χατζή, ναι. Σήμερα πρέπει να παλέψουμε. Ναι, αλλά δεν παλεύετε έτσι, κύριε. Ή έχετε παραστατική δράση, δεν έχετε. Γιατί διαφορετικά. Τι να μου λέτε τώρα για κομμουνισμό από τη στιγμή για την οποία είστε καθυλωμένοι σε κάποια νομιμότητα την οποία σας έχει επιβάλει η αστική τάξη. Η επαναστατική δράση, κύριε Χατζή, ορίστε. Δεν είναι μεγάλα λόγια, είναι καθημερινή, είναι καθημερινή κοπιαστική δουλειά, ναι. Να ξεφοβηθεί ένας κόσμος, να διεκδικήσει τα αυτονόητα, ναι. Να απαιτήσει σήμερα να μην πληρώσει ξανά το λογαριασμό. Σε αυτό το δρόμο κινείται το ΚΚΕ χωρίς να εξοραίζει αυτή την οικονομία, αυτή την κοινωνία, παλεύοντας για την ανατροπή. Ωραία, είναι καλές αυτές οι κινήσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βεβαίως γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να διεκδικεί, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Από την άλλη μεριά όμως ξέρετε ότι αρχίζει να γίνεται και, πώς να το πει κανείς, ας πούμε, συνήθεια, α, έχουν απεργία, α, έχουν διαδήλωση, α, εντάξει μωρέ, το πάμε. Δεν είναι πάει έτσι, γιατί μετά από αυτές τις ποσοτικές συσσωρεύσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, που δημιουργήσατε τα τελευταία χρόνια με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, με τις μάχες που έχετε δώσει και πράγματι έχετε δώσει, θα έπρεπε να υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή, την οποία δεν βλέπουμε όμως. Για να, κύριε Σοφιάνε, ποια είναι η ποιοτική αλλαγή κατανοώ, στον τρόπο που αγωνίζεστε, ας πούμε. Καμία. Κατανοώ ότι θέλετε να υπάρξει ποιοτική αλλαγή, άρα είσαστε κι εσείς με την ανάγκη στήριξης και πολιτικά και εκλογικά όταν προκύψουν εκλογές του ΚΚΕ. Ναι, ούτε δεν εντάσσουμε όμως στην κλάδο εκείνων των ανθρώπων που πίστεψε ποτέ τον σοσιαλιμπεριαλισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζή,
Όλα θα τα πούμε, αλλά πηγαίνοντας στην κουβέντα σήμερα, στη σημερινή κρίση την οποία πληρώνει η πλειοψηφία του λαού μας, υπάρχει ανάγκη να μην νομιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση, να μην περάσει ένα μήνυμα ότι όλοι θα βάλουμε πλάτη για να το περάσουμε και αυτό. Δεν βάζουμε όλοι αλλά πλάτη. Πρέπει και επιχειρήσεις όμως να υποζήγει ο εργαζόμενος λαός. Γενικά όμως και θεωρητικά. Γιατί εσύ είσαι κομμουνιστής. Λέω, εσύ είσαι κουκουέρα, Δήμο. Λοιπόν, αυτούς ψηφίζεις. Κακό είναι. Όχι, δεν είναι. Αλλά λέω το εξής, ότι επειδή εγώ έχω μια διαφορετική άποψη με αυτή που λέει ο κ. Σοφιανός, διαφορετική άποψη στο επίπεδο πιο ότι εγώ υποστηρίζω αυτό που λέτε μεν, αλλά υποστηρίζω και την πλευρά ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να υπάρξουν για να υπάρξει και εργατικό κίνημα. Διαφορετικά πώς θα γίνει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις. Το ερώτημα σήμερα είναι αν θα υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, αν θα υπάρχουν δημόσια συστήματα υγείας και παιδείας, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι, ο λαός μας. Χωρίς εργοστάσια όμως δεν θα υπάρχουν. Να ακουμπάει. Προλεταριάτο πώς θα, δεν υπάρχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και επίσης τα εργοστάσια μπορούν να λειτουργούν και χωρίς αφεντικά. Από εκεί και πέρα όμως κύριε Χατζή, δεν θα κάνουμε άλματα στη σκέψη ενός κόσμου. Ένας κόσμος που νομίζει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, ένας κόσμος που νομίζει ότι και αυτή την κρίση πρέπει να την ξαναπληρώσει ο ίδιος, πρέπει να πιστεί ότι αλλάζουν. Και η αλλαγή αυτή. Για να πάμε σε ένα μουσικό θέμα το οποίο θέλω να σας το αφιερώσω με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί ο Νίκος Σοφιανός πρέπει να πω ότι κατάγεται, είναι από μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, την Πάτρα. Ναι. Είμαστε πατριώτες. Είμαστε πατριώτες όταν πήγαινα εγώ στην τελευταία ταξίδια. Τα καταφέρατε όμως την πανδημία. Στην Πάτρα, ναι, τα καταφέραμε κύριε Σοφιανέ στην Πάτρα. Δεν σας έπιασε. Δεν μας έπιασε. Αλλά αυτό που είπε ο Σοφιανός έχει απόλυτο δίκιο. Ότι η πανδημία ξεγύμνωσε το βασιλιά του καπιταλιστικού συστήματος. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στη Νέα Υόρκη θα υπάρχουν ομαδικοί τάφοι. Ότι θα πεθαίνει ο κόσμος σαν τα κοτόπουλα. Με τι να κάνουμε, αφού αυτό συνέβη, γιατί. Τι συνέβη, συνέβη. Δεν είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Γιατί λοιπόν, ήταν σας ευχαριστώ πολύ, βασιλιάς. Αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, θα ήθελα να επανέλθουμε τις επόμενες μέρες, να δούμε τις εξελίξεις. Πάντα στη διάθεσή σας. Και ένα σχόλιο, επειδή είναι θέμα της ημέρας σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι πάει πολύ. Κυβερνήσεις που ευθύνονται για το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά τη δολοφονία τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου να τιμούν τους νεκρούς χωρίς να κάνουν αυτοκριτική, γιατί 10 χρόνια οι δολοφόνοι, η ηθική και η φυσική αυτουργή παραμένουν στη σκιά. Και οι ευθύνες της τράπεζας επίσης.